Αλήξη, ρώτησα που είναι η μάνα μου. Είναι ο Αντρέας μας. Πώς είναι? Καλά. Καλύτερα. Πώς βρέθηκε εδώ? Ήρθε και με βρήκε χτες το βράδυ. Χτες το βράδυ? Ήρθε να μου δώσει ένα γράμμα για σένα. Προσπάθησα να την πείσω να μείνει. Αλλά ήταν ανένδοτη. Μου είπε ότι θα είναι καλύτερα έτσι. Πήγε να φύγει. Λιποθύμησε και φώναξε ασθενοφόρο. Μου είπε να στο δώσω όταν θα ήταν μακριά. Πάω για λίγο έξω. Θωμά μου, ζήτησα από την Αλίκη να σου δώσει αυτό το γράμμα όταν θα έχω φύγει. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έκανα ποτέ. Να φύγω μακριά σου. Συγχώρεσέ με που δεν σου είπα τον πραγματικό λόγο. Σ' άφησα να νομίζεις ότι δεν σε θέλω. Γι' αυτό σε έστειλα στην Αλίκη. Τώρα θα ξέρεις την αλήθεια, φαντάζομαι. Και θα έχεις καταλάβει κι εσύ πως είναι καλύτερα έτσι. Δεν θέλω να έχεις έγνοια για μένα. Ούτε να ψάξεις να με βρεις. Σε παρακαλώ. Θέλω να κοιτάξεις τη ζωή σου. Να είσαι καλά και να γίνεις ευτυχισμένος. Και η Αλίκη μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο, Θωμά. Γιατί σε αγαπάει πολύ. Μπορεί να τη νιώθεις ξένη τώρα, αλλά η αγάπη της μάνας είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει. Κάποια στιγμή θα το νιώσεις και θα καταλάβεις πως είχα δίκιο. Όσο για τη δική μου αγάπη για σένα, θα υπάρχει πάντα. Εγώ μπορεί να μην υπάρχω μια μέρα, αλλά η αγάπη μου και η σκέψη μου θα είναι πάντα κοντά σου. Θα σε συντροφεύουν και θα σε προστατεύουν. Γιατί ήσουν και είσαι η χαρά της ζωής μου. Ο γιατρός που την είδε, τι είπε? Ότι πρέπει να χειρουργηθεί το συντομότερο. Έχει ελπίδες να το κάνει? Κάποιες, ναι.
Δεν θέλεις να κάνεις την επέμβαση? Όχι. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πάμε ούτε στην Αγγλία ούτε πουθενά άλλο. Λένα, σε παρακαλώ, άκουσέ με. Εσύ άκουσέ με, Αντρέα. Ξέρεις πολύ καλά ότι και να κάνω την εγχείρηση δεν έχω ελπίδες. Ακόμα και αν πετύχει η εγχείρηση και δεν πεθάνω, το μόνο που θα καταφέρω είναι να ζήσω λίγο παραπάνω. Όχι, όχι, Λένα. Μπορεί και πολύ. Μπορεί να ζήσει και χρόνια. Μπαίνοντας και βγαίνοντας στα νοσοκομεία και εξετάσεις και χημειοθεραπείες. Δεν το θέλω αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να παρατείνω τη ζωή μου. Υπάρχει, Λένα. Υπάρχει. Ο Θωμάς, που σε χρειάζεται κοντά του. Ο Θωμάς έχει τώρα την Αλίκη. Αυτή είναι η μάρα του. Άκουσε με. Αυτή χρειάζεται. Όχι εμένα. Εγώ τι είχα να δώσω, το έδωσα. Τώρα ανήκεις αυτή. Λένα, ο Θωμάς μπορεί να έχει και εσένα και την Αλίκη. Σ' αγαπάει. Σ' αγαπάει πάρα πολύ. Τώρα το κατάλαβε. Και θέλει να του δώσεις μια ευκαιρία. Να επανορθώσει. Μην του τη στερείς αυτή. Μην του δίνεις πόνο αντί για χαρά. Έτσι κι αλλιώς θα του δώσω πόνο. Δεν θα μπορώ να είμαι κοντά του. Να του σταθώ, να του στηρίξω. Αυτός θα πρέπει να φροντίζει εμένα και δεν έχει καμία υποχρέωση να το κάνει. Δεν μου χρωστάει τίποτα. Μα δεν το κάνει γιατί σου χρωστάει κάτι. Το κάνει γιατί σε αγαπάει, Λένα. Και δεν είναι ο μόνος ο οποίος θέλει να σε φροντίσει στο κάτω-κάτω της συγγραφής. Είμαι κι εγώ εδώ. Λένα, θα μείνω κοντά σου. Θα πάμε παντού, όπου χρειαστεί. Θα δούμε τους καλύτερους γιατρούς. Θα τα καταφέρουμε, θα δεις, θα το παλέψουμε, θα νικήσουμε. Και θα ζήσεις πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Ίσως και περισσότερο από όλους μας. Πού ήσουν τόσα χρόνια, πού? Είμαι εδώ τώρα, Λένα, σε παρακαλώ. Αυτό έχει σημασία, μην ταράζεις. Άκουσε με. Θα το παλέψουμε μαζί. Μαζί. Λένα, σε παρακαλώ. Θα το παλέψεις. Δεν είσαι μόνη σου. Έχεις εμένα, έχεις το Θωμά. Για χάρη μας, σε παρακαλώ. Για χάρη μας, κάνω. Thank you.
πήγε. Τι κάνεις εδώ, Ρένα? Θωμά. Εγώ πάω έξω. Θα τα πούμε μετά, ε. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Πολύ καλύτερα. Ο Αντρέας μου έλεγε τώρα ότι αύριο μπορεί να βγω. Η Αλίκη μου έδωσε το γράμμα σου. Γιατί δεν μου το πες? Γιατί μ' άφησες να πιστεύω όλες αυτές τις φυλακίες? Ότι δεν με θέλεις, ότι με στέλνεις στην Αλίκη εξαιτίας του Αντρέα. Γιατί με άφησες να σε πικράνω άλλη μια φορά? Δεν με πίκρανες. Εγώ σε πλήγωσα που σ' άφησα να πιστεύεις ότι δεν σε θέλω. Αλλά δεν μπορούσα να σου το πω, Θωμά. Δεν ήθελα να σου δώσω τόσο πόνο. Δεν θα μου δώσεις κανένα πόνο. Να γίνεις καλά. Η Αλίκη μου είπε ότι πρέπει να χειρουργηθείς. Θα το κάνεις και θα γίνεις καλά. Μα είμαι καλά. Είμαι τόσο καλά όσο δεν ήμουν ποτέ. Γιατί ξέρω ότι νοιάζεσαι για μένα. Δεν νοιάζομαι για σένα. Είσαι η μάνα μου και δεν θέλω να σε χάσω. Παιδί μου. Όλα αυτά τα χρόνια σε κατηγορήσα ότι δεν ήσουν δίπλα μου, ότι μ' άφηνες μόνο μου όταν σε χρειαζόμουν. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Και το κατάλαβα τώρα. Τώρα που σε χάνω στα αλήθεια. Θα με χάνεις. Θα είμαι πάντα κοντά σου. Η σκέψη μου θα είναι πάντα μαζί. Όπως και η αγάπη μου. Δεν θέλω τη σκέψη σου. Εσένα θέλω. Να σε έχω δίπλα μου. Να σε βλέπω, να σε αγγίζω. Θέλω μια ευκαιρία να κάνουμε ό,τι δεν κάναμε μαζί τόσα χρόνια. Θα κάνεις την εγχείρηση. Θα γίνεις καλά. Δώσε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί να μην πετύχει, Θωμά, μπορεί. Θα πετύχει. Θα πετύχει αρκεί να το πιστέψεις. Εγώ το πιστεύω. Θα γίνεις καλά. Και εγώ θα είμαι δίπλα σου. Το ακούς? Θα είμαι δίπλα σου. Θα το κάνεις.
Θα μου δώσει αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Πήγα να πάρω καφέ και πέταξα το κυπελάκι. Τι έγινε με τη Λένα, δέχτηκε να κάνει την εγχείρηση? Είπε ότι δεν θέλει να την κάνει. Ότι δεν έχει κανένα λόγο να το παλέψει. Εγώ της είπα ότι έχει το Θωμά. Αλλά εκείνη επιμένει πως ο Θωμάς θα ήταν καλύτερα, λέει, να μείνει μαζί σου. Ίσως να την πείσει εκείνος, δεν ξέρω. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Είναι τόσο καλός άνθρωπος. Είναι άδικο να χαθεί τόσο πρόωρα. Δεν θα χαθεί. Να δεις που ο Θωμάς θα την πείσει να κάνει την επέμβαση. Και θα πάνε όλα καλά. Πηγαίνω κι εγώ. Έχω εξαντληθεί πια, δεν έχω άλλες δυνάμεις. Πρέπει να ξεκουραστώ λίγο. Αν θέλεις, πάρε με να μου πεις τι έγινε. Αν θέλεις. Ρένα, σε ρώτησα τι κάνεις εδώ, μα παρακολουθείς? Όχι, βέβαια. Πού σου ήρθε αυτό? Αλλά... Να, σε είδα που έφευγες από το περιοδικό και ήθελα να σου μιλήσω. Να μου μιλήσεις? Ναι, σε φώναξα, αλλά δεν με άκουσες και έτσι σε ακολούθησα με το αυτοκίνητο για να τα πούμε στο σπίτι σου. Αλλά στον δρόμο κατάλαβα ότι δεν πήγαινε στο σπίτι και να το ετοιμαζόμουν να γυρίσω πίσω. Περνάς για ηλίθιο. Όχι, βέβαια. Πώς ήρθε αυτό, αφού σου εξήγησα ότι... Ναι, μου μίλησες, δεν σ' άκουσα και μετά αποφάσισες να με παρακολουθήσεις μέσα στη νύχτα για να μου μιλήσεις και έχεις την απέτηση να πιστέψω κάτι τέτοιο? Όχι, Παύλο, δεν έχω καμιά απέτηση. Είμαι τόσο χαμένη, τόσο μπερδεμένη που δεν έχω καμιά απέτηση από σένα. Κατάλαβες τώρα? Δεν καταλαβαίνω. Για τον Ερίκο μιλάω. Και όλα αυτά τα απέσια πράγματα που λέει για σένα. Και που λες και εσύ γι' αυτόν. Και εγώ βρίσκομαι στη μέση και δεν ξέρω ποιο να πιστέψω. Τι άλλο σου είπε για μένα? Τι άλλο σου είπε για μένα? Ότι κρατάς την Αγγελική και τον εκβιάζεις. Και ότι έτσι και πάει στην αστυνομία. Απειλείς ότι θα τη σκοτώσεις. Και γι' αυτό ήρθες εδώ? Να δεις αν ο Ερίκος λέει αλήθεια. Το καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε να το κάνω, αλλά ξέρω, απελπίστηκα. Είμαι πολύ μπερδεμένη και
Τις νύχτες δεν κλείνω μάτι και σκέφτομαι μια τα λόγια τα δικά σου, μια εκείνου και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να μάθω την αλήθεια. Καημενούλα μου. Καημενούλα μου. Mm. Καταλαβαίνω ότι περνάς, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Μακάρι να είχα μία απόδειξη ότι σου λέω αλήθεια, μακάρι. Mm. Αν την είχα, θα είχα πάει στην αστυνομία και αυτή τη στιγμή ο Ρίκος θα ήταν ισόβια για το θάνατο του Κυριάκου, αλλά δεν την έχω, κατάλαβες, δεν την έχω, γι' αυτό πρέπει να κάνω ό,τι μου περνάει από το χέρι, ό,τι μου περνάει από το χέρι για να προστατέψω τον εαυτό μου. Με καταλαβαίνεις? Με καταλαβαίνεις? Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, ήξερα από την αρχή που σε είδα ότι εμείς οι δύο θα καταλαβαίνόμαστε, έτσι, 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 έτσι. Πήγαινε τώρα στο σπιτάκι και μην πιστέψεις λέξη από αυτά που σου λέει ο Ερικός. Ωραία. Γιατί αν δεν το κάνεις θα το μετανιώσεις πικρά. Πολύ πικρά. Όπως είπαμε, σπίτι και δεν πιστεύεις λέξη από αυτά που θα σου πει ο Ερικός. Λέξη! Τι έγινε? Κράτα με, Ερικό, κράτα με, σε παρακαλώ. Τι σημαίνει, εσύ τρέμεις, τι έπαθες? Είναι παρανοϊκός, Ερικό, είναι τρελός. Είναι ικανός να με σκοτώσει όλους. Τι έγινε? Ρε, τι έγινε, πες μου τι έγινε. Τι έπαθες? Ακολούθησε το μαύρο με το αυτοκίνητο. Ήθελα να μάθω να μου είπες την αλήθεια. Αν αυτός... Έτρεμε τόσο που ένα κλακ να έκανα. Την είχα πνίξει σαν γουνέλη. Ο πιο ανώδυνος. Ο πιο ήσυχος θάνατος. Πώς είναι το παιδί μας? Καλά είναι. Ήρθα να σε δω γιατί με ζήτησες. Δεν ξέρω ότι δεν νοιάζεσαι και πάρα πολύ για την υγεία μου. Είναι πολύ αδύναμη. Τουλάχιστον έγινε και ένα ευχάριστο. Δέχτηκε να κάνει την επέμβαση. Πραγματικά, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Την έπεισε ο Θωμάς. Ησύχασε, Ρένα, ησύχασε. Πέρασε, πέρασε τώρα. Δεν πέρασε τίποτα, δεν πέρασε.